Έξι. Όλοι έχουν 6 λεπτά. Σύμφωνοι. Εγώ δεν είμαι καλός στις λεκτικές υπερβολές. Προσπαθώ να είμαι καλός όσο μπορώ στα επιχειρήματα επί των πραγματικών δεδομένων. Πρώτον, πρέπει να είμαστε ανήσυχοι πάντα για το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Όμως, τα τελευταία στοιχεία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην Καθημερινή, δείχνουν ότι 2% μόνο επιχειρούν να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι παρά τις δυσκολίες του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, του αναδιανεμητικού κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, παραμένει ένας βασικός πυλώνας όπου πάνω του ο κόσμος, ο πολλής κόσμος συνεχίζει να ακουμπάει, ξαναλέω, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τις, αν θέλετε, τις δομικές και πολύ μεγάλες μεταβολές που έχουν συμβεί αυτά τα τελευταία χρόνια των μνημονίων. Δεύτερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, όταν κουβεντιάζουμε αυτό το ζήτημα, σε τι πλαίσιο γίναν όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι πραγματικά, νομίζω, εκτός πεδίου, για να μην πω θράσος, να μας κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι που ανάμεσα στο 2010 και στο 2014 κάνα περικοπές 45% στις συντάξεις. Έως 45%. 11%. 11% λέτε. Λέτε, ισχυρίζεστε ότι κάνετε 11%. Περικοπές στις συντάξεις, στις κύριες συντάξεις. Εσείς θα λέτε την αλήθεια. Την αλήθεια θα τη λέτε. Και εδώ θα το δούμε, αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που λέτε είναι πλήρως... δεν έχει καμία πραγματικότητα. Ακούστε, ακούστε. Εγώ θα πω και θα κριθώ για αυτά που θα πω, όπως και εσείς αυτά που λέτε. Λοιπόν, τι δεν θέλατε. Δεν θέλατε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επαναλαμβάνω, να κάνουμε μία προσπάθεια την οποία από το πρωί ως το βράδυ λέγατε να γίνει στάχτη και μπούρμπερι, να μην ορθοποδήσει ποτέ. Δεν θέλατε να βάλουμε ενιαίους κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας. Διότι αν έκανε κάτι ο 4387, κάτι μικρό ίσως, που όμως θα φανεί πόσο σημαντικό είναι στην πορεία, ήταν αυτό το πράγμα. Και ποια ήτανε, δηλαδή, να φύγουμε από τους 190 τρόπους και δεν ξέρω πόσες άλλες αποχρώσεις που δίνονταν οι συντάξεις και να πάμε πλέον σε ενιαίους και ξεκάθαρους κανόνες. Είναι δίκαιοι αυτοί οι κανόνες? Εγώ ισχυρίζομαι ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι δίκαιοι. Και γι' αυτό το 80% των ελευθεροεπαγγελματιών και το 90% των αγροτών πληρώνουν μικρότερες εισφορές. Και ως τα 20.000 δηλωθέντα εισοδήματα, ο συνδυασμός φορολογικού και εισφορών δίνει πιο χαμηλό τελικό αποτέλεσμα από ό,τι γινόταν προηγούμενα. Άκουσα ως πρόταση την αποσύνδεση, λέει, από το εισόδημα. Την επανέφερε η κυρία Γεννηματά αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω αν η άλλη πρόταση που είπε ο κύριος Θεοχάρης, δεν την έχω δει, δεν την έχω μελετήσει, δίνει κάποια λύση, αλλά δεν μπορεί να μιλάτε για βιωσιμότητα και ότι δήθεν εμείς σε περίοδο πλεονασμάτων κάνουμε ό,τι κάνουμε στο συνταξιοδοτικό, όταν παραλάβαμε, και σας το είπε η κυρία Υπουργός, όταν παραλάβαμε έλλειμμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Δεν μπορείτε να το ισχυρίζεστε αυτό. Δεν είναι επιχείρημα το οποίο να πατάει κάπου. Απαντήθηκε νομίζω
το ζήτημα του τι παραλάβαμε όσον αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις και για τις κύριες και για τις επικουρικές και το τι κάναμε σε αυτό το διάστημα. Και για τα εφάπαξ, για να κάνω, να προσθέσω κάτι το οποίο νομίζω δίνει ολόκληρη την εικόνα, μιλάμε για τις αιτήσεις που γίνανε μετά από την 1η-9η του 2013, αν δεν κάνω λάθος, για τα εφάπαξ που είχαν μπλοκάρει λόγω της μη λειτουργίας της ρύθμισης που επιχειρούσε να κάνει ο πρώην Υπουργός Εργασίας. Για τα μπλοκάκια δεν είπατε τίποτε. Και πραγματικά απορώ γιατί δεν είπατε τίποτε. Και γιατί δεν είπατε τίποτε. Έχω μία ερμηνεία όμως. Έχω μία ερμηνεία σε αυτό. Έχω την ερμηνεία ότι σε αυτό το πεδίο που γινόταν πάρτι όλο το προηγούμενο διάστημα, το ότι κάναμε ένα μικρό βήμα, αναγνωρίστε ότι κάναμε ένα μικρό βήμα σε αυτό το θέμα. Είναι σήμερα 36.000 άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, ευνοήθηκαν από αυτή τη ρύθμιση. Και αυτή η πλατφόρμα θα βάλει κι άλλους χιλιάδες μέσα, γιατί προσθέτουμε και κίνητρα για να πάμε σε αυτή την πλατφόρμα. Τέλος, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και να το ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι ο ισχυρισμός ότι θα κοπούν δύο συντάξεις προϋποθέτει ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα υποστούν μείωση 18% στις προσωπικές διαφορές. Έχουν όλοι οι συνταξιούχοι προσωπική διαφορά? Όχι βεβαίως. Αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά πράγματι θα υποστούν μειώσεις. Ναι, πράγματι θα υποστούν μειώσεις στο ύψος του 18%. Αλλά είναι όλοι στο 18% ή μήπως είναι και στο 2 και στο 3 και στο 5 και στο 7%. Άρα λοιπόν, όταν λέμε περιγράφουμε μια δύσκολη κατάσταση, να την περιγράφουμε εξ ολοκλήρου και με όλα τα στοιχεία που δείχνουν ποια είναι η πραγματικότητα. Τελειώνω. Να πω και το άλλο, ότι ποτέ δεν λέτε, μα ποτέ δεν έχετε πει, ότι περίπου για πάνω από 350.000 συνταξιούχους, χάμηλος συνταξιούχους, θα έχουν μέση αύξηση 43 ευρώ για πρώτη φορά μετά το 2010 σε βάθος πενταετίας. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε πρόβλημα στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης? Ναι, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ακόμη όσο δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το τεράστιο μέγεθος της ανεργίας που παραλάβαμε από όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι όσο έχουμε ακόμη αυτά τα προβλήματα. Έχουν μειωθεί συντάξεις, βεβαίως έχουν μειωθεί συντάξεις. Αλίμονο αν ισχυρίζεται κανένας ότι δεν έχουν μειωθεί συντάξεις. Έχουμε πάρει μέτρα και για μετά το 2019, ναι. Αλλά έχουμε πάρει και αντίμετρα. Θα τα πείτε μία φορά? Μία φορά θα τα πείτε? Μία φορά θα τα πείτε? Κύριε Αμυρά, εντάξει, εσείς συνεχίστε να επενδύετε. Κύριε Μαντά, έχετε υπερβεί το χρόνο. Τέλειωσα, και κάντε τέλειωσα. Και διάλογο. Τέλειωσα. Μα δεν κάνω εγώ διάλογο. Αφήστε. Εγώ δεν κάνω διάλογο. Εντάξει. Δεν τα θέλουν τα αντίμετρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Ωραία. Αφού τα θέλετε, είμαστε συμφωνούμε όσο, όλοι. Όσο περισσότερη φασαρία που κάνετε, όση μεγάλη φασαρία, κυρία Χριστοφιλοπούλου, όση μεγάλη φασαρία και να κάνετε, εντάξει. Λοιπόν, καλά, είναι επιχείρημα αυτό, με συγχωρείτε. Είναι επιχείρημα. Κύριε Μαντά, εντάξει. Δεν ήταν και αυτό στη ΔΕΦ, στη Θεσσαλονίκη. Υπόσχεση. Λοιπόν, να τελειώσω, αν μου επιτρέπετε, με το εξής. Κοιτάξτε, με παρεμβολές. Εγώ, ακούστε κύριε Αμυρά, μπορώ και εγώ να το κάνω. Μπορώ να το...
Μας αρέσουνε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μαντά να τελειώνουμε. Δεν ακούγεστε κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν ακούγεστε. Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν πειράζει, βγείτε έξω. Βγείτε έξω. Πόσο θα συνεχίσετε κυρία Χριστοφιλοπούλου? Δεν προκαλώ, δεν έχω προκαλέσει στο παραμικρό. Δεν έχω προκαλέσει στο παραμικρό. Προσπάθησα, ακούστε, λοιπόν. Προσπάθησα να μείνω σε επιχειρήματα. Προσπάθησα. Μπορεί και να μην το κατάφερα. Έχετε τη δυνατότητα να παρατεθείτε. Όχι να φωνάζετε. Σας παρακαλώ πολύ. Να τελειώσω με το εξής. Εντάξει, θέλετε ντε και καλά να σταματήσω. Λοιπόν, θα τελειώσω λέγοντας το εξής. Ό,τι όποια επένδυση, κατά τη γνώμη μου, γίνεται σε καταστροφές και σε τρόπο αντίδρασης στις καταστροφές, και μάλιστα και από την κυρία Γεννηματά και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Παράδεξης, δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή πεδίο στο οποίο, σε αυτή την συγκεκριμένη ερώτηση, είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Αύριο, μεθαύριο μάλλον το πρωί, υπάρχει Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκεί θα έρθουν όλα επί τόπου. Αύριο, μεθαύριο υπάρχει η Επιτροπή αυτή. Έχουν δοθεί, ακούστε με λίγο κύριε Λοβέρδο, γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Έχουν δοθεί μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία με ώρες, πώς ακριβώς έχει δράσει το Υπουργείο, με τα μέσα που είχε, με τη δυνατότητα που είχε. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα κριθούν και όλα όσα θεσμικά κενά και άλλα μπορεί να υπάρχουν, και υπάρχουν, είναι προφανέστατο, σε όλη αυτή, κύριε Αρμυρά, τι θέλετε να σταματήσω? Αφήστε με να ολοκληρώσω μία φράση. Εντάξει, σας έχω διακόψει πολλές φορές. Λεπτά με τις διακοπές. Σας έχω διακόψει πολλές φορές. Σας έχω διακόψει εγώ πολλές φορές. Εντάξει. Ολοκληρώστε, κύριε Μαντά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι όλα αυτά θα συζητηθούν. Η άποψη έχει καταγραφεί από τα αρμόδια Υπουργεία και θέλω να πω και κάτι ακόμη. Επειδή εκτός των άλλων μας είπανε και για εχθρούς των επενδύσεων. Αυτοί που διαγωνίζονται, οι υποψήφοι δηλαδή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, να ταυτιστούν με τις αξιώσεις της ΕΤΟΡΑΝΤΟΥ και με τη μη τήρηση της σύμβασης που υπογράφηκε το 2004, νομίζω ότι δίνουν κακό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος